τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων, ο κύριος Γιώργος Χατζημαρκάκης. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα σας κύριε Χατζημαρκάκη, είστε καλά? Καλησπέρα από Στρασβούργο, είμαστε καλά, στην υπηρεσία μου. Ακριβώς. Κύριε Χατζημαρκάκη, θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο και για, για την υπηρεσιακή κυβέρνηση με επικεφαλής την κυρία Μέρκελ, αλλά και ένα μικρό σχόλιο στο χρόνο που έχετε για τις εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο για την χώρα μας, καθώς οι επικεφαλής, οι εκπρόσωποι των δανειστών μας, η Τρόικα δηλαδή, επιστρέφει στην Αθήνα. Θα ήταν καλά να είχαμε ήδη μια σωστή, μια λειτουργική κυβέρνηση της Γερμανίας τώρα που γερνάει η Τρόικα, γιατί με την καινούργια την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά την Τετάρτη, θα περιμένω 4-6 εβδομάδες για να σχηματιστεί καθοριστικά, θα έχουμε και μια αλλαγή της πολιτικής εκ μέρους της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Όπως είπατε, οι διαπραγματεύσεις για τον συνασπισμό της κυρίας Μέρκελ με τους σοσιαλδημοκράτες αρχίζουν από την Τετάρτη, δηλαδή από αύριο, και θα πάρουν 6 εβδομάδες. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Γερμανίας που είναι ακόμα στη θέση της δεν μπορεί να πάρει καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας παραμένει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βγήκε σήμερα και η έκθεση της Task Force, της ομάδας δράσης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος διαβάζει αυτή την έκθεση θα καταλάβει πολύ γρήγορα ότι δεν έχει βοηθήσει αυτή η ομάδα δράσης, δεν έχει συντελέσει ένα έργο αποτελεσματικό, δεν έχουν φτιαχτεί θέσεις εργασίας με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα αυτά περιμένοντας μια καινούργια γερμανική κυβέρνηση με ένα μεγάλο, με μια μεγάλη επιρροή των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι έκαναν προϋπόθεση μια αλλαγμένη στάση της Γερμανίας ως προς τη λιτότητα. Αυτό είναι για μένα ένα σήμα αισιοδοξίας για την Ελλάδα, ότι οι σοσιαλδημοκράτες το θέτουν προϋπόθεση και θα δούμε σίγουρα αλλαγές όχι μόνο στην πολιτική της Γερμανίας, θα δούμε αλλαγές και στην πολιτική της Ευρώπης. Εχθές ο κύριος Μπαρόζο επισκέφθηκε ως πρόεδρος της Κομισιόν το Βερολίνο. Ανταλλάξανε απόψεις ο κύριος Μπαρόζο και η κυρία Μέρκελ, χωρίς όμως ένα χεροπιαστό αποτέλεσμα. Εγώ δηλαδή περιμένω σωστές αλλαγές μετά το Δεκέμβρη, όπου θα έχουμε μια καινούρια γερμανική κυβέρνηση. Τώρα, για την Ελλάδα, κύριε Χατζημαρκάκη, πιστεύετε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα, θα πάμε σε νέο κούρεμα του χρέους? Πιστεύετε ότι η θέση μας αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη? Η θέση είναι δύσκολη γιατί έρχεται η Τρόικα χωρίς να έχουμε καινούργιες οδηγίες από μια καινούργια κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι δύσκολη. Αυτό όμως που πρέπει να διεκδικήσει η ίδια η Ελλάδα είναι, ας πω ένα παράδειγμα, μια μεταχείριση του προβλήματος του χρέους όπως δόθηκε τότε στη μεταπολεμική Γερμανία, η οποία τότε είχε την ευκαιρία να αποπληρώσει, να ξεπληρώσει το χρέος σε 50 χρόνια. Έγινε τότε μια μεγάλη επιμήκυνση, 50 ετών. Αυτό περιμένω. Περιμένω ότι το χρέος δεν θα πληρωθεί αμέσως, θα έχουμε μια μεγάλη επιμήκυνση. Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος, και βεβαίως πιστεύω ότι θα ήταν σωστό και ένα κούρεμα των 50% αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Μάλιστα. Πιστεύετε, διάβασα κάποιες δηλώσεις σας όπου αναφέρατε ότι πρέπει να πάνε σε μια συμμαχία οι χώρες του Νότου. Βεβαίως. Ο κύριος Σαμαράς με τις συνομιλίες που έχει και ξανά στην Ιταλία δείχνει ότι είναι πραγματικά στη σωστή κατεύθυνση. Μόνο εάν ο Νότος της Ευρώπης, ο οποίος έχει δύο μέτωπα, έχει το μέτωπο του χρέους και της λιτότητας εκ μέρους της Ευρώπης, αλλά έχει και το μέτωπο της μετανάστευσης. Εάν η Νότια Ευρώπη δεν λειτουργεί ενωμένη, τότε πώς οι Βόρειοι να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους? Μάλιστα. Κύριε Χατζημαρκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας.